Ναι, είναι κρίμα. Ξεκινήσαμε το 1999 χωρίς καμία υποδομή. Δουλεύαμε στα υπόγεια και πάνω που καταφέραμε να τακτοποιηθούμε σε καινούργια κτίρια και να έχουμε ένα άνθρωπο. Είναι λίγο περίεργο. Είναι περίεργο. Έχετε δίκιο, παιδιά, τώρα τι να λέμε. Δεν υπάρχει. Δεν έχει λογική, δεν υπάρχει εξήγηση. Δεν μπορεί να το εξηγήσει κανείς αυτό. Και το άλλο που πρέπει να το Υπουργείο να εξετάσει είναι να ρωτήσει τα τμήματα υποδοχής. Είναι σε θέση να δεχτούν τέτοιο όγκο σπουδαστών και τέτοιο όγκο καθηγητών. Τι λέτε εσείς σε αυτό? Εγώ νομίζω ότι κανένα τμήμα υποδοχής δεν είναι σε θέση να δεχτεί 2.000 άτομα και να τα εξυπηρετήσει άμεσα το Σεπτέμβριο. Πέρα από τη διαφορά στα προγράμματα σπουδών που αναφέρθηκε και προηγουμένως, και είναι πάρα πολύ δύσκολο να ενοποιηθούν άμεσα και για τους σπουδαστές αλλά και για το ίδιο το τμήμα, είναι πολύ δύσκολο από πλευράς υποδομής κτηριακής και εργαστηριακής να μπορέσουν δηλαδή να λειτουργήσουν τα πράγματα το Σεπτέμβριο. Αν θέλανε να το κάνουν αυτό, ενδεχομένως να ήταν προτιμότερο να πούνε ότι αυτοί που μπήκαν στο τμήμα συνεχίζουν και τελειώνουν και παίρνουν τυχαία από το τμήμα και δεν βάζουν καινούργιους σπουδαστές από εκεί πέρα. Αλλά ναι. Πρέπει να κλείσουμε, παιδιά. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστήσουμε. Θα επιχειρήσουμε να μετάσχει τον αντίστοιχο διάλογο και το Υπουργείο. Ναι, γιατί βλέπω από πολλές περιοχές εδώ παραλογισμοί. Ναι, βέβαια. Με την ίδια έννοια που βγάζουμε και σήμερα στον αέρα. Το οποίο δεν δικαιολογείται με τίποτα. Πρέπει να διευκρινιστούν τα κριτήρια. Ακριβώς. Και μάλιστα τα κριτήρια όχι μόνο σε γενικό βαθμό, αλλά και τα κριτήρια σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Δηλαδή τώρα το τεϊλάρι σας. Είναι φανερό ότι υπάρχει θέμα. Είναι 2.000 άνθρωποι. Στην Άμψα, λέει ένα φίλο, το κτίριο παραδίδεται τώρα και το κλείνει. Ναι, βέβαια. Τι παραδίδεται το. Γιατί πράγμα παραδείγματο φάει στο κτίριο. Ναι, ναι. Ακριβώς. Απίστευτη ανομαλία. Θα πάμε να πάρει υποτίθεται να κερδίσει λεφτά και θα χάσει. Ναι, ναι. Έτσι. Ακριβώς αυτό είναι που λέω ότι δεν μπορώ να καταλάβω τα κριτήρια που έχουν σκεφτεί για να προχωρήσουν σε αυτές τις συγχωνεύσεις. Γιατί τελικά κακό θα κάνει δημοσιονομικά στο κράτος. Παρακαλώ, όπως φαίνεται. Θα φωνάξω τον Υπουργό να μας εξηγήσει. Λοιπόν, παιδιά, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παυλάκο. Ανοίγει ο διάλογος.